Λοιπόν, επιστρέφουμε αγαπητές φίλες και φίλοι. Όπως σας είπα, έχω μια μάχημη εδώ καλεσμένη την κυρία Ικλέζη, η οποία λέει: εγώ παραμένω αριστερή και ο αντίπαλος τι μου είπατε ότι είναι η ακροδεξιά. Ναι. Ωραία. Βέβαια. Είπα το τέρας, είπα συγκεκριμένο πράγμα. Mm-hmm. Είπα το τέρας αυτό που ανδρώνεται σε όλο τον κόσμο. Που έχει βγει από το αυγό του και ξανανδρώνεται. Και αυτό είναι το οποίο πρέπει όλοι μας να προσέξουμε και όλοι υπάρχει μας κάποια πολιτική δύναμη στην Ελλάδα που δεν αντιμετωπίζει την ακροδεξιά ως πρώτο αντίπαλο. Ναι. Ποια? Η Νέα Δημοκρατία. Α, εδώ είναι ο κύριος Καράγου. Εδώ, κοιτάξτε. Καταρχήν... Γιατί το ακούω πάρα πολύ αυτό καιρό να λέγεται. Το λέτε με έναν τρόπο. Λέτε και ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είναι, πώς να το πω, δεν... ο εκφραστής του αντίπαλου δέους της ακροδεξιάς ένα στην λεπτό. Ευρώπη και στην Ελλάδα και η Ένωση Κεντρών, η Νέα Δημοκρατία, το Κοινά, το Ποτάμι δεν και οι άλλοι μένουν αμέτωχοι και ουδέτεροι απέναντι στο τέρας, ας πούμε. Δεν είπα σε καμιά περίπτωση. Όχι, για όλους μίλησα εγώ, όχι μόνο για την Νέα Δημοκρατία. Στην ακροδεξιά. Δεν το είπα σε καμιά περίπτωση ούτε ότι η μεγάλη πλειοψηφία των μελών και των οπαδών και των φίλων της Νέας Δημοκρατίας δεν είναι ακροδεξή. Σε αυτό είμαι σίγουρη. Αλλά υπάρχει και ένα μεγάλο ποσοστό και εντός του κόμματος και εντός των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που είναι ακροδεξή. Λοιπόν, αυτό ακριβώς λέω. Δεν λέω ότι είναι το σύνολο της Νέας Δημοκρατίας ακροδεξιό. Σε καμιά περίπτωση δεν μπορώ να τσουβαλιάσω τον κεντρό δεξιό χώρο. Την παράταξη, η οποία πραγματικά συνέσφερε πάρα πολλά στην αποκατάσταση της δημοκρατίας στην Ελλάδα, δεν μπορώ να τη θεωρήσω ότι είναι στο σύνολό της ακροδεξιά. Ξέρετε γιατί το λέω. Επειδή εγώ έχει όμως μεγάλο ποσοστό. Νέος δεν είμαι, αλλά θέλω να νιώθω ακόμη νέος. Εν έτη 2019 να ακούω από ένα μεγάλο κόμμα, όταν ήταν 4% το καταλάβαινε. Να ακούω από ένα μεγάλο κόμμα να λέει ότι το διακύβευμα των εκλογών είναι εμείς που θα χτυπήσουμε την ακροδεξιά, ενώ τα παιδιά εκεί έξω ψάχνουν να βρουν δουλειά, ενώ τα παιδιά εκεί έξω ψάχνουν ποια παιδεία θα έχουν και ποιο μέλλον θα έχουν στην Ελλάδα. Εσείς έχετε ως διακύβευμα σε κάθε συζήτηση, η κυρία Νοτοπούλου, ο κύριος Τσίπρας, εσείς μόλις τώρα, ότι η μεγάλη μάχη του ΣΥΡΙΖΑ είναι να χτυπήσετε την ακροδεξιά. Και λέω, τελικά οι άλλοι είναι υπέρ της ακροδεξιάς και την πολεμάτε μόνοι σας. Αυτό είναι το αφήγημα στην κυβέρνηση, στις εκλογές. Όχι, αλλά γιατί είναι... άλλα περιμένει ο κόσμος. Δεν είναι μόνο αυτό. Βασικά, αυτή τη στιγμή έχουμε ευρωεκλογές. Άρα μιλάμε για τις ευρωεκλογές τώρα. Mm-hmm. Τώρα. Και στις ευρωεκλογές αυτό είναι το αφήγημα. Το μεγάλο αφήγημα και το μεγάλο διακύβευμα αυτών των ευρωεκλογών είναι ακριβώς το να μπορέσουμε αυτό το τέρας ακροδεξιάς, το οποίο έχει σηκώσει πάλι κεφάλι μέσα στην Ευρώπη, το βλέπουμε σε πάρα πολλές περιπτώσεις, το βλέπουμε με τον Όρμπαν, το βλέπουμε με τον Κούρτς, το οποίο όχι μόνο στην Ευρώπη, αλλά σε όλο τον κόσμο. Θα σας πω λοιπόν για τους 49-50 νεκρούς στην Νέα Ζηλανδία. Το καταδικάζουν όλοι, δεν υπάρχει άνθρωπος, φαντάζομαι, να είναι συγκοινωνιστή. Πρέπει λοιπόν, να σας πω όσο ήρθατε, το πρέπει, ίδιο έκαναν σήμερα στο Πακιστάν πρέπει, απ' την άλλη. Λοιπόν, θα πρέπει λοιπόν και εμείς να ανοίξουμε τα μάτια μας και να δούμε ότι πρέπει να παλέψουμε γιατί η ακροδεξιά, ο φασισμός και ο ναζισμός έφερε την Ευρώπη, στην Ευρώπη σε έναν όλεθρο. Να μην επαναληφθεί. Ωραία. Λοιπόν, να πω λίγο ξεκινώντας ότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος, κύριε Βενιέρη, γνωριζόμαστε αρκετά χρόνια, που είμαι σταθερός. Δηλαδή, δεν έχω πάει ούτε αριστερότερα ούτε δεξιότερα. Καλά, δεν είναι κακό εμείς που είμαστε. Όχι, δεν είναι κακό. Δεν είπα ότι είναι κακό. Θέλω να πω δηλαδή ότι ανήκω στην παράταξη αυτή από τότε που γεννήθηκα, την έχω υπηρετήσει σε όλα τα επίπεδα και με τη βοήθεια των πολιτών εδώ και 15 χρόνια εκλέγουμε βουλευτής. Έχω μάθει στη ζωή μου να σέβομαι την διαφορετική άποψη. Έχω μάθει στη ζωή μου ότι δεν υπάρχουν άσπρα και μαύρα και έχω μάθει επίσης ότι δεν είναι όσοι είναι στην παράταξή μας οι καλοί και όσοι είναι απέναντι κακοί, ότι καλοί και κακοί υπάρχουν και σε όλα τα κόμματα και μπορούμε να τα ψάξουμε. Άρα λοιπόν καταλαβαίνω το κομματικό πάθος κάποιου, έτσι, το υπέρμετρο, αλλά απλά θέλω να συμβουλεύσω να το μετριάσουμε, να ηρεμήσουμε και να δούμε τα πράγματα όπως είναι. Δεν είναι ότι κάνει η κυβέρνηση καλό και ότι κάνουν οι αντιπολίτευση κακό ή αντιστρόφως. Έτσι, υπάρχουν και καλά και κακά από όλες τις πλευρές. Τώρα, θεωρώ ότι στο προκείμενο, μια που συζητούσαμε προηγουμένως για τα μικρά αυτά, που εγώ δεν λέω ότι είναι σκάνδαλα, απλά δείχνουν μια νοοτροπία, μια έλλειψη σεβασμού στα χρήματα των φορολογουμένων. Προφανώς τα 1.870 ευρώ δεν είναι πολλά χρήματα για να αγοραστεί ένας φακός. Είπατε ότι υπάρχουν και ακριβότεροι. Όχι, τώρα μου είστε και φίλος. Είναι ένδειξη νοοτροπίας. Είναι ένδειξη νοοτροπίας. Τα 200 ευρώ για τις ομπρέλες. Είναι λάθος το ότι πήγαν και τα πλήρωσε το δημόσιο. Θα μπορούσαν να βάλουν από 50 ευρώ και να τα πάρουν. Ή τα 3 κινητά. Κάθε χρόνο η εταιρεία μου στέλνει προσφορά, γιατί ξέρετε, λόγω του ότι μιλάμε πολύ, παίρνουμε σχεδόν. Δεν έχετε iPhone X. iPhone X είναι και αυτό. Α, σοβαρά. Ναι, αυτά πήρε. Ναι. Ρε, το δικό μου πιο ωραίο τηλέφωνο και ευθυνότερο. Υπάρχει και το έξτρα, δεν ξέρω πώς τα λένε. Μένα είναι το απλό. Αυτό κάνει 1000 ευρώ, δηλαδή. Όχι, θα κάνει το σιγά. Δεν κάνει το σιγά. Κουντουρά έκανε 1100 το ένα και θέλει 3. 390 ευρώ είναι η χορηγία που μου έδωσε η εταιρεία και άλλα 200-300.
σχέδιο, αλλά εντάξει, δεν είναι. Θέλω να πω, το προσπεράσουμε γι' αυτό και εγώ δεν έμεινα στο οικονομικό. Έμεινα στο συμβολισμό. Δηλαδή αυτό που λέγαμε όταν η κυρία Γκλέντ και δεν μπορεί το Προεδρικό Μέγαρο να είναι χώρο όπου καλεί κομματικά στελέχη. Δεν γίνεται. Δεν είναι σκάνδαλο, είναι όμω κάτι που ενοχλεί. Η λειτουργία τη δημοκρατία επιβάλλει θεσμικού κανόνε. Και λέει λοιπόν ότι υπάρχουν τα κόμματα, υπάρχουν και θεσμοί. Ο Πρωθυπουργό και το Μέγαρο Μαξίμου είναι θεσμό. Δεν μπορεί λοιπόν και να κάνει μια κομματική εκδήλωση. Προφανέστατο, έτσι. Θέλω να πω δηλαδή ότι ο σεβασμό στου θεσμού. Ο σεβασμός στα χρήματα των φορολογουμένων. Δεν μιλάω για σκάνδαλα, έτσι. Αν θέλετε να μιλήσουμε μετά, μπορώ να ανοίξω. Τα σκάνδαλα θα αποδειχτούν για να σκάνδαλα. Ναι, θα αποδειχτούν, ακριβώς. Λοιπόν, προϋποθέτει ένα διαφορετικό δίδυμα γραφής που δυστυχώς η κυβέρνηση μέσα σε 4 χρόνια το έχει σβήσει. Κύριε Σαρίδη. Κύριε Βενιέρη, για το θέμα αυτό, για να πω 2 κουβέντες. Όπως σας είπα και πριν, ήταν μια κομματική εκδήλωση, δεν έπρεπε να γίνει στο Μέγαρο Μαξίμου. Έχουν γίνει και στο παρελθόν τέτοιες αστοχίες, αστοχία να το χαρακτηρίσω εγώ, όμως στην περίπτωση του Πρωθυπουργού έχει τις λιγότερες δικαιολογίες, επειδή ακριβώς είναι ο Πρωθυπουργός της χώρας. Όσον αφορά αυτό το οποίο είπε η κυρία Γκλέζη για το τέρας το οποίο έχουμε να αντιμετωπίσουμε μπροστά μας εν ώψη ευρωεκλογών, θα πω το εξής. Η Ευρώπη έχει τις ευθύνες, οι πολιτικές κυβερνήσεις οι οποίες διαχειρίζονται τις τύχες των λαών της Ευρώπης έχουν και εκείνες τις ευθύνες τους για αυτό το πράγμα το οποίο έχει γεννηθεί. Την τελευταία δεκαετία τουλάχιστον στην Ευρώπη και προβληματίζει τους πάντες και αυτό συμβαίνει για ένα και μόνο λόγο, κύριε Βενιέρη. Δεν ακούν τους πολίτες. Οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών κρατών κάνουν ό,τι γουστάρει η κάθε μία. Τους πολίτες, τις ανησυχίες τους, τις αγωνίες τους. Τα περνάνε. Λέτε μια πολύ μεγάλη αλήθεια. Τα περνάνε σε. Να έρχονται Αφγανοί, αυτοί να. Κανένα του κάνει έλεγχο. Αυτό ο πολίτη τώρα, όταν βλέπει το κράτο, είναι αδύναμο να το αντιμετωπίσει. Και βλέπει το ΣΥΡΙΖΑ να δείχνει για την ευαισθησία, λιάζονται. Βλέπει η Νέα Δημοκρατία, φοβάται να πει καμιά κουβέντα, μην του πούνε ακροδεξιού. Εσεί ήξει αφήξει, τι θα πει. Όχι, βγαίνει ο Κασιδιάρης. Φωνάζουμε, άκουσε, δεν φωνάζουμε, δεν μα ακούει κανεί. Βγαίνει ο Κασιδιάρης και λέει, πού θα πάει ο κόσμο. Είναι ακροδεξιό γεννημένο. Καθόλου. Κύριε εγώ τον Κασιδιάρη. Πολύ ωραία το ξεπλένετε με την τοποθέτησή σα αυτήν. Τι λέτε πολύ τώρα. Ωραία το ξεπλένετε. Μην κάνετε συνδικαλισμό με ένα, δεν σα πει, πιστέψτε με τώρα. Τον ξέπλα τον Κασιδιάρη. Βεβαίω. Ένα άθλιο τύπο είναι, σα διευκόλυνα. Βεβαίω τον ξεπλένετε. Σα διευκόλυνα. Όταν λέτε ναι. Ότι αυτέ οι ορδέ. Ναι. Είναι είπα εγώ ορδέ. Εσεί το είπατε τώρα. Όχι, το είπατε. Είπα ορδέ. Είπα κατά δεκάδε. Δεν ακούσατε καλά. Είπα κατά δεκάδε μπαίνουν χωρί έλεγχο. Έτσι. Βλέπει ο πολίτης, ακούστε με λίγο, βλέπει ο πολίτης ότι εσείς τους χειρίζεστε με το λιάζονται. Η Νέα Δημοκρατία φοβάται μην τους πείτε δεξιούς, οι άλλοι είναι ήξεις αφήξεις και λέει ο πολίτης μετά. Ποιος έμεινε, ο Χρυσαυγίτης, ο Ναζί, ο έτσι, ο αλλιώς, ο οποίος δεν τον νιώσω. Ο πολίτης λέει ότι μας φταίει ο κατατρεγμένος. Όχι ο πολίτης, δεν είναι όλοι οι πολίτες. Ο κατατρεγμένος Κούρδος, ο κατατρεγμένος Αυγανός, ο κατατρεγμένος Σύριος. Ο πολίτης τι εννοείται. Αυτοί φταίνε. Τι ο πολίτης, οποιοδήποτε. Δεν είναι όλοι οι πολίτες ίδιοι. Οποιοδήποτε πολίτης. Όχι, υπάρχει ένα κοινό, υπάρχει ένα κοινό στο οποίο απευθύνονται οι ακροδεξιοί. Νομίζω ότι σαν χώρα έχουμε αποδείξει ναι. Ότι είμαστε μια χώρα φιλόξενη, είμαστε από τις χώρες. Τι σχέση έχει αυτό με αυτό που λέμε τώρα. Είμαστε η μοναδική χώρα η οποία έχει περιθάλψει τους πρόσφυγες, τους έχει σταθεί δίπλα και νομίζω ότι αυτή την εικόνα πρέπει να βγάζει η Ελλάδα προς τα έξω και όχι την Ελλάδα της ξενοφοβίας, του ρατσισμού. Δεν είναι θέμα οποία... ξενοφοβίας, αγαπητή μου κυρία Γκλέζη, το να ξέρεις ποιος είναι στη χώρα σου και ποιος δεν είναι. Δεν είναι ξενοφοβία να ξέρω αν θα μπει και μέσα στη χώρα μου ο Ισλαμικός. Ο τζιχαντιστής ή όχι. Ξέρετε ότι όλοι καταγράφονται. Καταγράφονται. Βεβαίως, αυτοί που πέρασαν από τον Εύρο καταγράφονται. Τέλος. Ναι, φυσικά. Παρακάτω θα τους βρουν και τους καταγράψουν. Δεν υπάρχει θέμα. Εντάξει, εντάξει okay. Αυτό το ξέρετε. Εντάξει. Αυτό είναι που κάνει το αυγό του φιδιού να εκολάπτει και να μεγαλώνει. Αυτό και στην Ευρώπη αυτό είναι. Ποιο είναι. Αυτό. Δεν είναι οι αντιλαϊκές πολιτικές τόσα χρόνια από όλες τις κυβερνήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δεν είναι ο νεοφιλελευθερισμός που έχει εξαφανίσει τα εργατικά δικαιώματα, που έχει εξαφανίσει. Γι' αυτό ψηφίζει η Ευρώπη, λέτε εσείς. Γι' αυτό ψηφίζει. Δεν είναι. Δεν φταίνε όλα ο αυτά. Ο Όρμπαν γι' αυτό τον ψήφισαν. Φταίνε οι μετανάστες. Δεν είναι ρεαλιστικό για τον Όρμπαν. Εσείς πιστεύετε ότι ο Όρμπαν ψηφίστηκε στη χώρα του γι' αυτό. Που λέτε εγώ τώρα. Σας λέω ότι φταίει κατά κύριο λόγο εντάξει, ο νεοφιλελευθερισμός. Το είπε ο κύριος Σαρίδης πολύ καλά. Αφήνουμε το πρόβλημα να δημιουργείται και να μεγαλώνει. Παρακολουθούμε και παρατηρούμε από αποστάσεως το πρόβλημα και μετά ενοχλούμαστε. Αυτά είναι κύριε Βενιέρη, τα οποία έχουν φέρει τον κόσμο να φοβάται
τους πρόσφυγες και τους μετανάστες ότι θα έρθουν και θα τους πάρουν ακόμη και αυτές τις λίγες δουλειές που έχουν, αυτές τις δουλειές οι οποίες δεν πληρώνονται καλά. Αυτό φοβάται ο κόσμος. Τις δουλειές φοβάται. Αυτό φοβάται. Από εκεί προέρχεται. Να γιατί όταν η Ευρώπη βρισκόταν σε ανάπτυξη, τους μετανάστες τους στέλαμε και τους στέλαμε για να τους βάλουν στην Ελλάδα. Κύριε Αγγλέζη. Οποιουσδήποτε μετανάστε. Όχι του λαθρέου. Κύριε Αγγλέζη, εγώ συμφωνώ μαζί σα ότι ο ελληνικό λαό είναι πολύ φιλόξενο και το έχει αποδείξει. Έχει φιλοξενήσει του πρόσφυγε, έχει φιλοξενήσει του μετανάστε, του έχει ανοίξει τα σπίτια του και την καρδιά του. Όμω αυτό δεν σημαίνει ότι αυτό είναι το άλοθε του κράτου. Το κράτο οφείλει να δράσει συντεταγμένα και αυτό τι σημαίνει πρακτικά. Σημαίνει ότι πρώτον πρέπει να φυλάει καλά τα σύνορα. Δεύτερον, όποιος μπαίνει μέσα παράνομα στη χώρα, θα πρέπει επί τόπου να συλλαμβάνεται, να γίνεται ταυτοποίηση, ποιος είναι, τι είναι κτλ. Και αναλόγως, αν είναι πρόσφυγας, να πηγαίνει στην ευχή της Παναγίας, να παίρνει κατευθείαν τη διαδικασία του πολιτικού ασύλου και να μοιράζεται στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως έχει αποφασιστεί σχετικά. Αν είναι μετανάστης, δηλαδή παράνομος, ο οποίος μπαίνει στη χώρα για οικονομικούς... Συγγνώμη λίγο, Θόδωρε. Ναι, εντάξει. Πες μου λίγο, σήμερα πρόσφυγες από πού έχουμε. Ένα μικρό κομμάτι μόνο από τη Συρία δικαιολογείται, γιατί μόνο εκεί υπάρχει πόλεμο. Στην Αφγανιστάν δεν υπάρχει πόλεμο. Όχι, δεν υπάρχει. Στο Αφγανιστάν δεν υπάρχει πόλεμος. Δεν υπάρχει πόλεμο, κυρία Αγγλία, στο Αφγανιστάν. Όλοι αυτοί οι οποίοι απειλούνται από του Ταλιμπάν, Αυτοί που είναι που απειλούνται για τα πολιτικά του φρονήματα κτλ. Φυσικά φρονήματα, ναι. Κοιτάξτε, να συνεχίσω λίγο τη σκέψη μου και θα βοηθήσω. Λοιπόν, οι πρόσφυγε είναι από εμπόλεμε περιοχέ. Εμπόλεμη περιοχή που ακόμη είναι με βάση τη συνθήκη τη Γενέβη είναι μια περιοχή που έχει διώξει πολιτικέ που τελειώνουν. Στι άλλε χώρε που υπάρχουν διώξει, υπάρχει εξή διαδικασία. Συλλαμβάνονται όσοι μπαίνουν παράνομα στη χώρα. Μπαίνουν σε κλειστού φυλασσόμενου χώρου. Όχι μπάτε, κύριε Άλεστε. Η χώρα είναι δημοκρατία, αλλά έχει κανόνε, έχει νόμου και έτσι πρέπει να λειτουργεί. Λοιπόν, εκεί έχουν το δικαίωμα να κάνουν έτσι για πολιτικό άσυλο. Όσοι από αυτούς αποδεδειγμένα κινδυνεύει η ζωή τους, είτε λόγω εμφυλίου, είτε λόγω πολιτικής ιδεολογίας, έτσι, να δίνεται με το χι καθεστώς και κινδυνεύουν. Σε αυτούς χορηγείται το πολιτικό άσυλο. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πρέπει να τους αφήνουμε εμείς ελεύθερους για να κάνουν να γυρίζουν όλη τη χώρα. Δεν λέμε ότι έχουμε πρόσφυγες μόνο από τη Συρία. Δεν μπορούμε να το λέμε αυτό. Κοιτάξτε, συγγνώμη, τότε οι Έλληνες στην δεκαετία της εφταετίας δεν ήταν πρόσφυγες. Να σας εξηγήσω. Κατά κύριο λόγο, αυτοί οι οποίοι είναι πρόσφυγες είναι από τη Συρία για την εμπόλεμη περιοχή. Όλοι οι υπόλοιποι είναι παράνομοι μετανάστες. Αυτοί λοιπόν, εφόσον ζητήσουν πολιτικό άσυλο, είτε θα πάρουν είτε όχι. Γιατί δεν άλλαξε. Τέλος πάντων. Μου επιτρέψετε να μιλήσω και να τελειώσω. Τελειώνω σε μισό λεπτό. Τελειώνω. Κυρία Γκλέζη, κοιτάξτε. Δεν χρειάζεται να διαφωνούμε για πράγματα τα οποία είναι αυτονόητα. Νομίζω ότι πρέπει να συμφωνούμε όλοι μας. Θα πρέπει να συμφωνούμε. Λοιπόν, λέω, δεν είναι καλή κατάσταση. Και δυστυχώς το τέρας του φασισμού, του ρατσισμού κτλ. Εκολάπτεται από το ότι η κυβέρνηση αυτή από υπερβολική έτσι, αγάπη, θέλετε να το πω έτσι, αγάπη λοιπόν, αφήνει τους πάντες να κυκλοφορούν ελεύθερα, ενώ δεν έπρεπε να γίνεται αυτό. Έπρεπε να υπάρχει νόμος και να υπάρχει τάξη να επιβάλλεται. Ελεύθερα, πάρα πολύ όπου θέλουν. Καλά, όπου θέλουν. Υπάρχουν τα hot spot, το βίντεο αυτό. Υπάρχουν οι καταβλητισμοί. Συγγνώμη, υπάρχουν... εγώ κύριε Αγγλέζη θυμάμαι κάτι. Θυμάμαι την να σας θυμίσω κάτι. Θυμάμαι την Αμυγδαλέζα που μας κατηγορούσατε ότι είναι ρατσιστική αντιμετώπιση που τους έχουμε και τους βάζατε σε λεωφορεία για τους αφήνα και μας καταγγέλει ότι δεν συμπεριφερόμαστε καλά τους πρόσφυγες. Και μας λέτε ότι έχουμε ελεύθερους εντελώς. Αποφασίστε τελικά. Έχουμε πάει στο άλλο άκρο. Εσείς οι άλλοι. Ο ελληνικός λαός έχει δίκιο. Εμείς οι διεθνείς. Ο ελληνικός λαός έχει δίκιο. Εσείς έχετε δίκιο. Ο ελληνικός λαός έχει δίκιο. Κύριε Βενιέρη, σύνθετο το πρόβλημα αυτό με τους μετανάστες. Δεν λύνεται μόνο από την Ελλάδα, δεν είναι καθαρά ελληνικό, δεν μπορεί να το λύσει η Ελλάδα από μόνη της. Θέλει την συμμετοχή της Ευρώπης. Έβαλα, αιτιολόγησα, δεν δικαιολόγησα τον κόσμο, αιτιολόγησα. Είναι άλλο να αιτιολογείς ένα φαινόμενο και άλλο να το δικαιολογείς. Και η κυρία Εγγλέζη μου τύπησε τα θετικά μου. Πώς λένε το συνδικαλισμό. Ξεπλένει τον Κασιδιάρη, εγώ το αιτιολόγησα. Θα δικαιολογήσω. Εγώ τον Κασιδιάρη τον απεχθάνομαι το πολιτικά δίνεται, περισσότερο από εσάς. Εγώ πολιτικά αυτό τον απεχθάνομαι περισσότερο από εσάς. Δεν μπορεί να το ξέρετε. Όσον αφορά αυτό το οποίο είπαμε πριν. Άλλες οι συνθήκες οι οποίες φύγανε οι Έλληνες εδώ τη δεκαετία του 50 για να πάνε να δουλέψουν στη Γερμανία, στον Καναδά, στην Αμερική. Μην ξεχνάμε ότι ερχόμασταν μετά από ένα πόλεμο ολόκληρης που είχε απασχολήσει όλη την Ευρώπη. Ένα πόλεμο που είχε στοιχήσει
Δεν μιλάω για πολλά θύματα. Πολλά θύματα για ποιου μιλάω. Για του πολιτικού κρατούμενου μιλάω. Για του πολιτικού πρόσφυγε. Για του πολιτικού πρόσφυγε. Είχαμε επταετία εδώ, είχαμε χούντα και αυτό είναι ιδιαίτερε συνθήκε. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στο Αφγανιστάν όμω. Ιδιαίτερε συνθήκε. Κάτι τέτοιο συμβαίνει και στο Αφγανιστάν. Κοιτάξτε, αν το από το Αφγανιστάν να φύγουν από το Αφγανιστάν λοιπόν και να πάνε δίπλα. Να πάνε στο Πακιστάν. Να πάνε στην Ρωσία. Να πάνε στην Ρωσία. Να πάνε στην Αλγερία. Εδώ μιλάμε. Εδώ μιλάμε για ένα θέμα, για ένα πρόβλημα μας. Το οποίο οι πολιτικές των ελληνικών κυβερνήσεων την τελευταία δεκαετία μέσα στα μνημόνια έχουν εντείνει το πρόβλημα το συγκεκριμένο με τους μετανάστες. Είναι πολύ λοιπόν, λογικό. Είναι πολύ λογικό οι Έλληνες πολίτες. Είναι πολύ λογικό οι Έλληνες πολίτες να σταματήσει ο πόλεμος, κυρία Εγγλέζη. Να σταματήσει ο πόλεμος. Είσαστε ελληνική κυβέρνηση. Έχετε τη φωνή σας στην Ευρώπη. Έχετε τη φωνή σας στο ΝΑΤΟ. Να απαιτήσετε λοιπόν να σταματήσουν οι πόλεμοι. Μέχρι ότι σταματήσει ο πόλεμος. Εδώ έχω μια απορία. Συγγνώμη λίγο, κύριε Σαρίδη. Έχω μια απορία, κυρία Εγγλέζη. Όλοι αυτοί στην πλειονότητά του είναι μουσουλμάνοι. Γιατί δεν πάνε κάτω. Έχει πλούσιες χώρες μουσουλμανικές και πάνε στην Ευρώπη. Σαραβικές χώρες. Γιατί πάνε στην Ευρώπη τη μισούνε. Τη μισούνε, δεν υπάρχει. Τι τη μισούνε. Τη μισούνε, σταυροφόροι είμαστε. Γι' αυτούς είμαστε ακόμη σταυροφόροι. Μεγάλο μέρος των ανθρώπων. Οι φανατισμένοι. Μα περνάνε. Γιατί δεν πάνε. Μα αυτούς δεν θα έχουν καλύτερη. Συγγνώμη λίγο. Γιατί δεν πάνε. Άλλο λέω. Γιατί δεν αναζητούν τον παράδεισο στις αραβικές χώρες που είναι πάμπλουτες. Γιατί έρχονται στη δυστυχισμένη Ελλάδα. Δεν τους στέλνουν. Για να ξεφύγουν από τον Άισις φεύγουν. Σας λέω να πάνε στις πλούσιες αραβικές χώρες. Μα το για να ξεφύγουν δεν από τους... έχει Άισις, κυρία Εγγλέζη. Ναι, αλλά έχει Άισις. Στη Σαουδική Αραβία δεν έχει Άισις. Στο Κατάρ δεν έχει Άισις. Συγγνώμη, ωραία, αλλά το Ιράν δεν έχει Άισις. Από ποια φατριά και το ξέρω ότι καθένας. Πάρα πολλοί από αυτούς είναι και okay, χριστιανοί. Πάρα πολλοί από τους Σύριους. Ελάχιστοι. Οι Σύριοι είναι, είναι άλλη ιστορία. Είναι. Για τους άλλους λέμε, για τους Αφγανούς και για τους Πακιστανούς λέμε. Μα σας λέω ότι από την ακραία, τους ακραίους μουσουλμάνους θέλουν να ξεφύγουν. Μα πα σε Σαουδική Αραβία. Α πα του Κατάρ, α πα του Ιράν, που είναι μουσουλμάνοι και δεν είναι. Ξέρετε, η πρόσβαση σε αυτές τις χώρες είναι πάρα πολύ δύσκολη. Ωραία. Αυτό λέμε. Οπότε λοιπόν. Ξέρετε, δεν, έχω, πάτε σκύλια, δεν υπάρχει αλέστε. Δημοκρατία εκεί όμως. Α, δεν υπάρχει. Υπάρχει δημοκρατία. Υπάρχει οπότε δημοκρατία έρχονται, εδώ, στη Αραβία. Έρχονται εδώ και. Όχι, συμφωνώ ότι δεν υπάρχει. Ωραία. Έρχονται εδώ και από τη μια, από τη μια άκρη πάνε στην άλλη άκρη. Από την, από την έλλειψη δημοκρατία εκεί έρχονται εδώ και πάνε στο άλλο άκρο τη ασυδοσία. Η δημοκρατία είναι υποχρεωμένη, γιατί αυτό, αυτά είναι αυτές είναι οι αρχές της δημοκρατίας. Είναι υποχρεωμένη τους πεθαρικούς. Η δημοκρατία της κακιάς Ευρώπης, φαντάζομαι, έτσι. Η δημοκρατία. Συγγνώμη, συγγνώμη. Εγώ είμαι εκνευρισμένος. Δεν λέτε ότι όλοι θεωρούν την Ευρώπη κακιά. Δεν είναι όλοι τους τζιχαντιστές. Δεν λέω για αυτούς. Δεν είναι όλοι οι μουσουλμάνοι. Και για μας είναι κακιά η Ευρώπη. Δεν είναι όλοι μουσουλμάνοι. Και για εμάς το αφήγημα μέχρι χθες ήταν κακιά η Ευρώπη. Ακόμη και σήμερα. Πιάνει, πουλάει το πανηγύρι πολύ. Οι κακοί Ευρωπαίοι και οι κακοί δανειστές. Πείτε μου λίγο κάτι. Ότι δεν λέγαμε κακή Ευρώπη. Λέγαμε ότι η Ευρώπη σήμερα έτσι όπως το πάει θα διαλυθεί κιόλας έτσι. Αν συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Πείτε μου λίγο. Βεβαίως θα διαλυθεί. Άμα έχουμε λαϊκιστές στην Ιταλία με τον Σαλβίνι, λαϊκιστές με τον Brexit, λαϊκιστές στην Ελλάδα με αυτά που λέγατε, θα διαλυθεί η Ευρώπη. Εμείς την Ευρώπη τη θέλουμε και τη θέλαμε πάντα. Γιατί αν δεν τη θέλαμε την Ευρώπη, ξέρετε πολύ καλά ότι δεν θα υπήρχε και αυτή η υποχώρηση. Μου λίγο τώρα, επειδή είπατε για την Ευρώπη, είναι γνωστό ότι έχει διευκολυνθεί, υπάρχει νόμος του κράτους της Ιθαγένειας, έτσι, σε τρεις μήνες, με 300 ερωτήσεις αναρτημένες στο διαδίκτυο, 30 ζητάει ο καλεσμένος, ο εξεταζόμενος, απαντάει στις 20, παίρνει Ιθαγένει. Έτσι, αυτή είναι η διαδικασία, καλά κάνατε για να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και μετά θα έχουν τα δικαιώματα και καλώς θα έχουν τα δικαιώματα, το εκλέγει και εκλέγεστε. Πείτε μου εσείς που είστε πολυδημοκράτες. Το ξάδερφό μου που είναι στο Λονδίνο, γιατί δεν το επιτρέπετε να ψηφίσει. Κοιτάξτε να δείτε. Νομίζω ότι τώρα θα έρθει με τροπολογία. Πότε. Τώρα με το νομοσχέδιο αυτό που πότε. Συζητάμε σήμερα. Συζητάμε νέο τώρα, κύριε Εγγλέζη, γιατί το έχουμε αύριο. Το έχουμε αύριο το νομοσχέδιο. Δεν αυτό. Το ξέρω κι εγώ, αλλά νομίζω ότι υπήρχε μια τέτοια περίπτωση. Δεν το ξέρω γιατί δεν μπορούσα αυτές τις μέρες να πω. Ωραία, πείτε μου, συνεργό πολίτη, πείτε μου. Γιατί η πρόταση λέει ότι θα βγάζουν τρεις δικούς τους βουλευτές. Υπάρχει μια σκέψη τέτοια. Η δικιά μου άποψη είναι. Αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια μέσα στην κρίση, άνθρωποι οι οποίοι είναι από αυτούς που φύγανε λόγω της κρίσης προς τις χώρες της Ευρώπης, αυτοί θα πρέπει λογικά και φυσικά να ψηφίσουν. Αυτό που εγώ δεν δέχομαι είναι να αποφασίσουν για το μέλλον αυτής της χώρας άνθρωποι που έχουν δεκαετίες και
δεκαετίες να έρθουν σε αυτή τη χώρα, που δεν έχουν καμία άποψη σε αυτή τη χώρα. Οι Έλληνες που έχουν πάει στην Αυστραλία εδώ και δεκαετίες, στον Καναδά εδώ και δεκαετίες. Ενώ ο Ασιάτης είναι ο Αφρικανός, ο οποίος είναι στην Ελλάδα δεύτερης, και με συνοπτικές διαδικασίες αποκτά τα δικαιώματα, νοιάζεται περισσότερο. Ζει εδώ. Νοιάζεται περισσότερο, γιατί θέλει να φύγει μετά, πάει στην Ευρώπη. Στην Ευρώπη θέλει. Αυτός ο οποίος ζει όμως δεκαετίες τώρα στην Αμερική δεν έχει καν αίσθηση. Αφήστε τις δεκαετίες. Δεν είναι δεκαετίες. Δικιά μου είναι και νομίζω και του ΣΥΡΙΖΑ ίδια άποψη είναι. Όχι, δεν υπάρχει αυτό. Ότι αυτοί οι οποίοι έχουν φύγει τα τελευταία χρόνια στην Ευρώπη θα έχουν δικαίωμα να ψηφίσουν στην Ελλάδα. Μα δεν υπάρχει. Σας φιλοκοπά ο Θεοδωράκης ο Σταύρος εδώ και ένα χρόνο. Σας τα λέει η Νέα Δημοκρατία. Σας τα λέει η Ένωση Κεντρών. Η Νέα Δημοκρατία να μην το λέει. Τόσα χρόνια κυβέρνηση δεν το κάνανε. Καταθέσαμε, τρεις φορές καταθέσαμε. Τώρα στην κυβέρνηση δικιά σας τα τέσσερα χρόνια. Ναι, εγώ σας λέω τα προηγούμενα χρόνια δεν το κάνατε. Κοιτάξτε, οριμάζουν οι συνθήκες σε κάποια φάση. Τώρα οριμάζουν οι συνθήκες. Όταν οριμάζουν, τότε φτάνει η ώρα. Λοιπόν, όταν αλλά πέραν του να πω λίγο κάτι. Ωραία, πέρα από αυτούς ή από εσάς. Δεν είναι... δεν είναι σωστό. Εγώ σας είπα την άποψή μου τώρα. Εγώ στη Βουλή, δηλαδή, για να ξέρω το κατάλογο. Στη Βουλή, αυτό θα ψηφίσετε. Δεν είμαι υπουργός να πω ότι αυτό θα το νομοθετήσω. Ναι, θα σηκώσω το χέρι σας. Έχετε δικαίωμα ψήφου. Εγώ σας λέω λοιπόν ότι θεωρώ ότι οι άνθρωποι οι οποίοι φύγαν τα τελευταία χρόνια από την Ελλάδα. Τα τελευταία λόγω... πόσα δηλαδή χρόνια, τα τελευταία 10. Την τελευταία δεκαετία. Στο μνημόνιο. Αν έφυγε κάποιο 11 χρόνια πριν πήγε σπουδές και μετά. Εντάξει, η δεκαετία δεν είναι. Είναι 15 χρόνια, σας λέω. Όχι, δεν έχει άδικο, κύριε Αγγλέζη. Εννοεί τα μνημονιακά χρόνια ουσιαστικά. Εγώ διαφωνώ στο να ψηφίσουν και να αποφασίσουν για τη χώρα μας οι Έλληνες της Διασποράς. Ξέρετε ότι είναι περίπου όσο είναι και οι Έλληνες που ζουν μέσα στην Ελλάδα. Όσοι είναι και Ελλαδίτες, να αποφασίσουν πώς θα τους φέρουμε αυτούς, κύριε Εγκλέζη, πιο κοντά στον Ελληνισμό, πώς θα αισθανθούν περισσότερο Έλληνες. Αυτοί εγώ δεν λέω να σας πω, να σας εξηγήσω λοιπόν κάτι. Τι λέει και η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας. Δεν είναι απαραίτητο να συμμετέχουν αυτοί στην εκλογική διαδικασία του νομού Χαλκιδικής για να εκλέξουν βουλευτή εμένα ή εσάς, έτσι. Μπορούν να συμμετέχουν στην εκλογή ενός ορισμένου αριθμού βουλευτών, κάτι σαν επικρατεία δηλαδή, και να μετράτε και γνώμη τους και να αισθάνονται γι' αυτό ότι συμμετέχουν στην διαδικασία. Μα μπορούν να έχουν οι άνθρωποι που φύγαν δεκαετία του 50 άποψη για το πώς είναι. Ελλάδα, το 2000, υπάρχουν το 2000, άνθρωποι που μπορούν να φύγουν το 50 και να έχουν έρθει 10 φορές το χρόνο. Να έχουν άποψη για το πρόβλημα. Όσους έχω γνωρίσει από αυτούς, έχουν αίσθηση ότι η Ελλάδα δεν ο Αφγανός, κυρία Αγγλέζη, τι σχέση έχει με την Ελλάδα. Επειδή είστε δύο, ένα σε ένα. Ζει εδώ. Ζει εδώ και εδώ αποφασίζει για τον τόπο. Δεν τον κάλεσε να πει στη χώρα μου. Μία ερώτηση, Δημήτρη, προς την κυρία Αγγλέζη, γιατί δεν το διαλέξατε. Το σκεπτικό τη, εγώ το καταλαβαίνω το σκεπτικό τη κυρία Αγγλέζη. Μόνο θέλω να τη κάνω μία ερώτηση. Με συνταγματική αναθεώρηση αυτή την οποία φέραμε και ψηφίσαμε προχθές, μία πρόταση του ΣΥΡΙΖΑ ήταν για έως 5 βουλευτές στο επικρατείας, να το πω έτσι, που ήταν για τον απόδημο ελληνισμό. Τρεις νομίζω, όχι πέντε. Τρεις. Πώς το αντιλαμβάνεται η κυβέρνηση αυτό το πράγμα όταν το φέρνει σε συνταγματική αναθεώρηση και απ' την άλλη αρνείτε περιορίζει το δικαίωμα ψήφου χρονικά σε όσους έχουν φύγει. Δηλαδή αυτοί που θα εκπροσωπούνται σύμφωνα με το σκεπτικό της κυβέρνησης θα είναι μόνο όσοι θα έχουν φύγει τα τελευταία 3, 5, 10 χρόνια. Ο απόδημος ελληνισμός θα τον χωρίσουμε δηλαδή, κυρία Εγκλέζη, ανά δεκαετίες. Ένας δεν είναι ο απόδημος ελληνισμός. Έχει να κάνει. Δεν σας λέει όμως, κύριε Σαρίδη, ότι άμα είναι άλλους 40 χρόνια δεν έχει επαφή με την Ελλάδα. Δεν έχει επαφή με την Ελλάδα, έχει σχέση με το τι βιώνει. Τέλος πάντων, πάντως λέτε ότι πρέπει δεκαετία. Δεν αποφασίζουν για μένα άνθρωποι οι οποίοι εδώ και δεκαετίες ζουν σε άλλη χώρα, σε άλλη Ήπειρο, δεν έχουν καμία επαφή με την Ελλάδα. Δεν έχουν αίσθηση του τι συμβαίνει στην Ελλάδα. Εσείς μπορεί να υποστηρίζετε αυτό και το σέβομαι αυτό που υποστηρίζετε. Εγώ όμως λέω ότι δεν μπορεί ένας άνθρωπος ο οποίος δεν έχει επάρκεια, κανονική επάρκεια ελληνικής γλώσσας και ελληνικής παιδείας και να ψηφίσει. Ιστορίας. Πείτε μου λίγο, επειδή νομίζω να... ότι στις εξετάσεις για την ηθαγένεια μπαίνουν και μαθήματα ιστορίας. Ας το αφήσουμε αυτό. Δεν το ξέρω. Υπάρχουν 300 ερωτήσεις συγκεκριμένες, αναρτημένες στο διαδίκτυο. Ο εξεταζόμενος ζητάει 30. Αν απαντήσει στις 20 έχει περάσει και μια προφορική εξέταση. Είμαι ενημερωμένος. Το παλεύω, ναι, για αυτό σας λέω. Πείτε μου λίγο. Σας πληροφορώ ότι οι λίγοι καταφέρνουν και τις παίρνουν. Πείτε μου λίγο. Και άνθρωποι που ζουν και χρόνια ολόκληρα. Εγώ ξέρω οι γυναίκες οι οποίες είναι χρόνια ολόκληρα, έχουν μεγαλώσει παιδιά εδώ στην Ελλάδα, είναι παντρεμένες με Έλληνα, έχουν μεγαλώσει παιδιά. Συμμετέχουν στα κοινά, γιατί ζω και σε χωριό και μπορώ να κρίνω καλύτερα τα πράγματα. Συμμετέχουν στα κοινά αυτού του τόπου, συμμετέχουν παντού. Και όμως ελληνική ηθαγένεια δεν έχουν καταφέρει να πάρουν, παρόλο που οι ίδιες διαπρέπουν. Και σαν επιχειρηματίες διαπρέπουν και ως γυναίκες και ως εργαζόμενες και ως μητέρες.
και δεν έχουν καταφέρει να πάρουν ελληνική ηθαγένεια, διότι δεν είναι τόσο εύκολο όπως λέτε τα πράγματα για την ελληνική ηθαγένεια. Είναι διαδικασία με τον νέο νόμο, παλιά ήταν πιο δύσκολο. Είναι πολύ δύσκολες οι εξετάσεις και τώρα είναι δύσκολες οι εξετάσεις για την ελληνική ηθαγένεια και σας λέω, σας το διαβεβαιώνω αυτό και μπορούν να το διαβεβαιώσουν και πάρα πολλές γυναίκες που ζουν χρόνια στην Ελλάδα και έχουν αναθρέψει Ελληνόπουλα και οι ίδιες δεν μπορούν να πάρουν ηθαγένεια. Μάλιστα. Ωραία. Ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Αγγλέση, αγαπητέ μου, κύριε Καράβλου, κύριε Σαρίδη. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσία σας. Καλό, τι να πω, καλή προσπάθεια τώρα, γιατί έχετε μπροστά το κυνήγι του Σταυρού. Όλοι. Τον Οκτώβριο θα μας πάτε στις εκλογές. Δεν μας χαλάσετε τα μπάνια. Δεν μας χαλάσετε τα μπάνια. Θα πάμε στις εκλογές. Αλλά μπροστά μας έχουμε. Καλά, τα άλλα δεν μας ενδιαφέρουν. Εμάς μας ενδιαφέρουν. Μας ενδιαφέρουν και οι αυτοδιοικητικές εκλογές. Άλλο λέω. Το τρέξιμο είναι περισσότερο στις εθνικές εκλογές. Θα χαλάσουν μόνο τα μπάνια των υποψηφίων. Του λόγου δεν θα χαλάσουν. Εντάξει, υποψήφοι θα έχουν χαλασμένα μπάνια. Όταν είσαι από τη Χαλκιδική όμως και πρέπει να κάνεις προεκλογικό αγώνα στη θάλασσα. Ωραίο είναι. Λοιπόν, πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε, αγαπητές φίλες και φίλοι.